από την πλευρά μου. Οφείλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα και θα δώσει αυτή την ομιλία σε λίγο. Γνωρίζω ότι το προεκλογικό φορτίο είναι βαρύ και ότι το φορτίο αυτό έγινε ακόμα πιο βαρύ τον τελευταίο καιρό και με τα μεγάλα προβλήματα, γιατί διέκοψαν την προεκλογική τους περιοδία και έρχεται ο Αλέξης για να βρεθούν και στη Θεσσαλία και στον Εύρο, δύο περιοχές της χώρας μας που δοκιμάζονται τους τελευταίους μήνες από τις πλημμύρες και από τις φωτιές αντίστοιχα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου, της ισοκομματικής προεκλογικής περιόδου. Μιας περίοδου που ξεκινάει κατά ψέματα μετά την ήττα των εθνικών εκλογών τον Ιούνιο του 2023. Μια ήττα που ήταν βαριά κατά τα ψέματα. Και την Κυριακή έχουμε την τελική εκλογική μάχη. Εμείς από την πλευρά μας, ως Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνία, στο προηγούμενο διάστημα συμβάλαμε και θα συμβάλλουμε στο να έρθουν κοντά οι υποψήφοι με τα μέλη μας και εδώ στον νομό για να μπορέσουν να εκφράσουν, να τους ακούσουν όσον αφορά το σχέδιο, το πρόγραμμά τους, το όραμά τους για το κόμμα μας, για την αριστερά την επόμενη μέρα, ιδίως όμως για την ελληνική κοινωνία την επόμενη μέρα, όπου είναι αναγκαίο, και αυτό είναι και το στίχημα, η πρόκληση, να μπορέσουμε ξανά να βρούμε με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία τον κοινό θυματισμό, τον οποίο το χρειαζόμαστε κι εμείς, τον χρειάζεται και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Από την πλευρά μου οφείλω να πω και τα διαδικαστικά ότι έχουμε εκλογικά τμήματα όπως γνωρίζετε σε όλη την Εσσηνία, αντίστοιχα σχεδόν με το Μάιο του 2022. Εδώ στην Καλαμάτα, στο πνευματικό κέντρο, στην Οδό Αριστομένους, θα σας καλέσω από την πλευρά μου όλους και όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες να κινητοποιηθούμε, να καλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φίλες και φίλους και μέλη μας να έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι σημαντικό για να στείλουμε ένα διπλό μήνυμα τόσο όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη επανεκκίνησης την οποία έχουμε για μια δυναμική αντιπολίτευση στο επόμενο διάστημα, αλλά και προς τα έξω ένα μήνυμα απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος, το μυρολατρικό και της αδράνειας, τις επιπτώσεις που βλέπουμε άμεσα στη διάρκεια της δεύτερης αυτής θητείας, το ίδιο τους δύο πρώτους μήνες. Επίσης, θέλω να σημειώσω και κάτι σημαντικό, όσοι και όσες μπορείτε, δεν έχει συμβολική απλά σημασία, έχει ουσιαστική σημασία. Την Κυριακή εδώ στο πνευματικό κέντρο, ήδη πρώτης ανάγκης για τους πνευμαπαθείς, το ξαναλέω, δεν είναι συμβολικό. Τα έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή, έχουν έρθει και τα σχετικά δελτία τύπου στους λογαριασμούς τους ψηφιακούς. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας. Πριν δώσω τον λόγο στην συντρόφισσα Εύφη, την υποψήφια πρόεδρό μας, να μας πει δύο κουβέντες προηγουμένως ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο Αλέξης ο Χαρίτσης. Έλα, Αλέξη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα και από εμένα. Καταρχάς να πω ότι με χαροποιεί ιδιαιτέρως η συμμετοχή σας, η μαζική σας παρουσία σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ομολογώ ότι ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αποδεικνύεται ότι και ο χώρος εδώ του καφέ στο σταθμό του καλού μας φίλου του Σωτήρη είναι μικρός για να χωρέσει όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος προσέρχεται σήμερα σε αυτή την ανοιχτή εκδήλωση. Μια εκδήλωση με την οποία καλωσορίζουμε στην πόλη μας, στην Καλαμάτα, την υποψήφια πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την Εύφη Αχτσιόγλου. Και πρέπει να την ευχαριστήσω κιόλας, γιατί είναι και η τελευταία εκδήλωση που κάνει σε πόλη της Ελλάδας, εκτός Αθηνών, πριν από την κρίσιμη εκλογική διαδικασία της Κυριακής 17 του Σεπτέμβρη. Και λέω κρίσιμη γιατί, κακά τα ψέματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, και μιας και μιλάω και στους, νιώθω ότι μιλάω και στους δικούς μου ανθρώπους, στους ανθρώπους της οργάνωσής μου, εδώ στην Καλαμάτα, γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα. Περάσαμε πολύ δύσκολα γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα διπλό σοκ.
της εκλογικής ήττας και της αποχώρησης από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν λοιπόν μια περίοδος στην οποία εν κινήσει βεβαίως έπρεπε να τρέξουν όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε το κόμμα μας να ανασυνταχθεί και να προχωρήσει μπροστά. Αν όμως, και αυτό σκέφτομαι πολλές φορές, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και πρέπει να σας πω ειδικά και μετά την περιοδία που κάναμε μαζί με την Έφη στον Εύρο μόλις προχθές την Τρίτη, αν εμείς λέμε ότι περάσαμε δύσκολα τελευταίο διάστημα με τα κομματικά μας προβλήματα, αυτό το οποίο έχει περάσει η ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι μια πρωτοφανής δυστοπία. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Είδαμε να συμβαίνουν στη χώρα μας πρωτοφανή πράγματα και είδαμε και το διαπιστώσαμε και με τα ίδια μας τα μάτια το τελευταίο διάστημα στους συμπολίτες μας στη Θεσσαλία, στον Εύρο, ανθρώπους οι οποίοι είναι πλέον απελπισμένοι. Ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια ελπίδα για το μέλλον και μια προοπτική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι και η δική μας διαδικασία για να το συνδέσουμε τα κομματικά μας εξαιρετικά κρίσιμη. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία αφορά μόνο εμάς, τα στελέχη, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά την ελληνική κοινωνία. Γιατί η ελληνική κοινωνία σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει την ανάγκη μιας διαφορετικής προοπτικής. Έχει την ανάγκη της ελπίδας. Έχει την ανάγκη της ανασυγκρότησης. Έχει την ανάγκη της αναπτέρωσης του ηθικού και της παρουσίασης ενός σχεδίου το οποίο με ρεαλιστικούς και ριζοσπαστικούς όρους μπορεί να πάει τη χώρα μας μπροστά. Και νομίζω λοιπόν ότι έτσι πρέπει να δούμε και τη διαδικασία της Κυριακής. Μην την αντιλαμβανόμαστε με όρους εσωστρέφειας. Είναι μια διαδικασία βαθιά κοινωνική. Και πρέπει λοιπόν όλοι μας και όλες μας να καλέσουμε κάθε αριστερό πολίτη, κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε δημοκρατικό πολίτη να προσέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η συμμετοχή του και η ψήφος του στέλνει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό, ένα μήνυμα πάρα πολύ ισχυρό. Ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν πρόκειται για να κυβερνήσει με λευκή επιταγή το επόμενο διάστημα. Ότι θα υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θα τον ελέγχει και θα τον αναγκάζει να λογοδοτεί. Και βεβαίως και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία. Ότι δεν μπορεί η προοπτική μας να είναι αυτή η εξαπάτηση και αυτή η σύνθλιψη, αν θέλετε, των ονείρων της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Πρέπει να είναι μια προοπτική ελπίδας. Και έχουμε εμείς την ευθύνη, με φαλτήριο τις εκλογές της Κυριακής, να ξαναδώσουμε αυτή την ελπίδα στον ελληνικό λαό. Με όρους ρεαλιστικούς, με όρους προοπτικής για το μέλλον. Είναι λοιπόν μεγάλη μας η ευθύνη. Και είναι μεγάλη η ευθύνη και της απόφασης που θα πάρουμε την Κυριακή. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι και επί προσωπικού. Εγώ δεν κρύφτηκα από την πρώτη στιγμή, πήρα θέση σε αυτή τη διαδικασία. Και έχω υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή δημόσια, όπως θα το κάνω και εδώ τώρα ενώπιόν σας, την υποψηφιότητα της Έφης Αχτσιόγλου. Και το κάνω αυτό όχι γιατί η Έφη είναι φίλη μου, που είναι, ούτε μόνο επειδή, που κι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικό, έχει μια διαδρομή και στο Υπουργείο στο οποίο φύτευσε, αλλά και στην αριστερά και στο κόμμα μας, η οποία διαμορφώνει πολύ σημαντικές προϋποθέσεις για το αύριο του χώρου μας. Θεωρώ όμως ότι η Έφη έχει και μια ανάγνωση της σημερινής πολύ δύσκολης και σύνδετης πραγματικότητας, η οποία εμένα με βρίσκει σύμφωνο, και έχει και ένα σχέδιο για το πώς θα πάμε παρακάτω και οργανωτικά και πολιτικά και ιδεολογικά, το οποίο εμένα με πείθει. Προσέξτε όμως, αυτό δεν είναι ένα σχέδιο της Έφης μόνο, ούτε του Αλέξη, ούτε του Γιώργου, ούτε αφορά τον καθένα ή την καθεμιά μας ξεχωριστά. Και το λέω αυτό επειδή πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες μέρες ακούω πολλές φορές να μπαίνει μπροστά το εγώ. Δεν μπορεί το εγώ να υπερβαίνει το εμείς. Η μόνη διέξοδος και η μόνη προοπτική που μπορούμε να έχουμε είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωτικά, συντεταγμένα,
μαχητικά και συλλογικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ανατρέψουμε τελικά το καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει αυτό ούτε με διαφημιστικά πυροτεχνήματα, ούτε με λόγια του αέρα. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται ιδεολογική και πολιτική ανασυγκρότηση, χρειάζεται το κόμμα μας να λειτουργήσει με όρους οργανωτικής αναβάθμισης, γιατί κακά τα ψέματα πολλά μας πλήγωσαν το προηγούμενο διάστημα, και όλο αυτό απαιτεί δουλειά με ημιγιούν από όλες και από όλους μας. Με την νίκη λοιπόν της ΕΕΠ στην Κυριακή, ευελπιστώ και πιστεύω και θα δουλέψουμε όλοι μαζί γι' αυτό, έτσι ώστε όλα αυτά να τα καταφέρουμε, όχι για μας, επαναλαμβάνω και πάλι, αλλά για την ελληνική κοινωνία. Μπράβο. Γιατί είναι μεγάλη μας η ευθύνη απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν και οι οποίοι πρέπει να ξαναέχουν την ελπίδα και να μας ξαναεμπιστευτούν στο μέλλον για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει τη σημερινή καταστροφική διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην ΕΦΕΞΟ.